Τώρα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Θωμαίδη. Είναι καθηγητής αναλυτικής χημίας στο ΕΚΠΑ ο κύριος Θωμαίδης. Νομίζω ότι τον ξέρετε όλοι πια. Είναι από τα πρόσωπα, τα πολύ γνωστά πρόσωπα στην χώρα. Τον γνωρίσαμε κυρίως μέσω του κορονοϊού. Τώρα, έχουν αυξηθεί, κύριε Θωμαίδη, καλημέρα και καλή χρονιά. Προφανώς στα λύματα, τα αποτυπώματα του κορονοϊού, της γρήπης και του συγκητιακού ιού, αν τον λέω καλά. Το RSV. Δεν το ξέρω. Συγκητιακός ιός, αν το λέω καλά. Αλλά έχουν αυξηθεί και τα δείγματα κοκαίνης. Αυτό τώρα θέλετε να σχολιάσω την κοκαίνη. Το γιατί. Για να σχολιάσουμε και τα δύο. Για τα δύο. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από την καταγραφή που έχουμε από το 2020 περί αύξησης χρήσης κοκαίνης. Αυτό που παρατηρούμε διαχρονικά είναι μια σιγά σιγά σταδιακή αύξηση της χρήσης της συγκεκριμένης ουσίας, αλλά το 20 είδαμε μια μεγάλη διαφορά. Αυτή η μεγάλη διαφορά, επειδή από το Μάρτιο του 20 παίρνουμε δείγματα καθημερινά. Και υπάρχει μια χρονοσειρά λοιπόν τώρα 3 ετών που δείχνει ότι... Ο Μάρτιος του 20, για να το θυμίσουμε, ήταν που είχαμε το σκληρό lockdown, σωστά? Ακριβώς. Εμείς στην επιδημιολογία λοιμάτων έχουμε συμφωνήσει ότι η περίοδος που κάνουμε κάθε χρόνο τις συγκρίσεις μας πανευρωπαϊκά είναι ο Μάρτιος, γιατί είναι μια περίοδος η οποία είναι μια κανονική περίοδος μέσα σε εισαγωγικά, δεν έχει γιορτές και έχουμε ακόμα κάποιες ιώσεις, αλλά μια μέση χρήση αντιβιωτικών. Επομένως, το Μάρτιο του 20 ξεκινήσαμε να κάνουμε την καθιερωμένη δειγματοληψία μας και πέσαμε πάνω στον κορονοϊό. Ναι. Άρα, από εκείνη την χρονική στιγμή και μετά, συστηματικά παίρνουμε κάθε μέρα δείγματα. Άρα, έχουμε 3 χρόνια, 3,5 χρόνια αυτή τη στιγμή που καταγράφουμε όλη την πορεία της νόσου COVID-19, αλλά ταυτόχρονα, αφού παίρνουμε δείγματα, κάνουμε και τα χημικά μας. Ναι. Επομένως, τι βλέπουμε? Βλέπουμε λοιπόν μια αύξηση των... Μάρτιο του 20 της κοκαίνης σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Συνεχίζουμε να μετράμε και βλέπουμε ότι αυτή η αύξηση είναι σταθερή και δείχνει, στην πρώτη φάση πιστεύαμε ότι είναι λόγω lockdown. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί ήταν πανευρωπαϊκό και έδειξε μέσα από τις αναλύσεις και σε άλλες πόλεις στην Ευρώπη ότι υπάρχει μια αλλαγή στη διακίνηση. Αυτό φάνηκε να αποτυπώνεται και στις τιμές, ότι μειώθηκε η μέση τιμή. Και αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκε ο αριθμός των χρηστών ή αυξήθηκαν οι δόσεις. Επομένως, αυτή τη στιγμή στην Αθήνα φαίνεται περίπου να έχουμε μία μέση χρήση 1,5 κιλό ανά ημέρα. Και συγκεκριμένες περιόδους, όπως είναι τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά, αλλά και τα μεγάλα φεστιβάλ, οι μεγάλες συναυλίες, φαίνεται στην Αθήνα να έχουμε μεγαλύτερη χρήση. Δηλαδή έχετε δόσεις, καταγράψει ότι όταν υπάρχει μεγάλη συναυλία, ας πούμε, έχει αύξηση. Ναι. Τι λέτε? Με τη διασκέδαση. Και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό. Είναι παγκόσμιο, ναι, προφανώς. Ευρωπαϊκές πόλεις. Ναι. Λοιπόν, πάμε και στον κορονοϊό. Ας το δούνε και οι κυβερνώντες αυτό το θέμα με την κοκαίνη και τα ναρκωτικά. Με τον κορονοϊό τι βλέπετε, κύριε καθηγητά, πώς είναι τα πράγματα? Έχει αυξηθεί πάρα πολύ? Ναι, οι καταγραφές, οι μετρήσεις που κάνουμε όλο το διάστημα αυτό δείχνουν ότι το τελευταίο μήνα είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση. Ναι. Τις τελευταίες 10 μέρες η αύξηση αυτή αγγίζει περίπου το 90%, σχεδόν δηλαδή διπλασιάστηκε το υλικό φορτίο, τόσο του κορονοϊού όσο και της γρήπης τύπου Α. Και οι δύο αυτοί θεσιώσεις αυξήθηκαν ταυτόχρονα πάρα πολύ. Το ίδιο συμβαίνει και στον RSV. Η αύξηση της τελευταίας εβδομάδας είναι γύρω στο 60%, που σημαίνει ότι ταυτόχρονα στην κοινότητα έχουμε 3 διαφορετικές ιώσεις που αφορούν το αναπνευστικό. Τώρα, τι είναι περισσότερο επικίνδυνο μέσα εισαγωγικά μπορώ να πω, είναι η γρήπη και ο κορονοϊός, γιατί το πρόβλημα εντοπίζεται στις μεγάλες ηλικίες, στους ηλικιωμένους και στους ανθρώπους που επάσχουν από κάποια άλλη νόσο σοβαρή, γιατί αυτοί είναι που τελικά οδηγούνται στο νοσοκομείο. Ιδιαίτερα αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Άρα αυτή τη στιγμή θέλει ιδιαίτερη προσοχή με βάση και τα πρόσφατα στοιχεία. Αυτό που περιμένουμε να συμβεί αυτή την εβδομάδα στις αναλύσεις μας και την επόμενη είναι περαιτέρω αύξηση.
και στη συνέχεια μια αργή αποκλιμάκωση. Αυτό ήταν τυπικό και την προηγούμενη χρονιά και την παραπροηγούμενη, μόνο που φέτος όλο αυτό συμπυκνώθηκε τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες. Ενώ την προηγούμενη χρονιά ήταν μεγαλύτερη διάρκεια στο κύμα. Mm-hmm. Φέτος, λόγω καιρικών συνθηκών, φαίνεται να έχει μετατοπιστεί 10-15 μέρες αργότερα αυτό. Την κορύφωση, μάλλον, θα τη δούμε την ερχόμενη εβδομάδα ή τις επόμενες 2 εβδομάδες και μετά αυτό που σας περιέγραψα. Σημειωτέων ότι περιμένουμε από τα προηγούμενα δεδομένα που έχουμε τις προηγούμενες χρονιές τη γρήπη τύπου Β το Φεβρουάριο και το Μάρτιο. Έτσι, παράλληλα με τον κορονοϊό. Θα τα ξαναπούμε, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ.